Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου βρίσκεται σε μία από τις πιο γραφικές τοποθεσίες του όρους, κατά μέρος του συγκριτικού κόλπου, αθέατη, κτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος και σε απόσταση μισής ώρας περίπου από τη θάλασσα, όπου φαίνεται μόνο ο αρσανάς της. Έχει από τη μία μεριά τη Μονή Ζωγράφου και από την άλλη του Δοχειαρίου και τιμάται στη μνήμη του πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου 27 Δεκεμβρίου. Τόσο η ίδρυση όσο και η ονομασία της Μονής χάνονται μέσα στις διάφορες παραδόσεις. Μία από αυτές που θέλει ιδρυμένη να είναι στον 4ο αιώνα από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, το γιο του Κώνσταντα, από όπου δήθεν πήρε και το όνομά της Κωνσταμονίτου. Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση, η ίδρυση της Μονής οφείλεται σε κάποιον ασκητή που καταγόταν από την Κωνσταμόνη της Μικράς Ασίας ή που ονομαζόταν Κωνσταμονίτης, όνομα που συναντάμε συχνά στους Βυζαντινούς και μάλιστα στα χρόνια που συμπίπτουν με την ίδρυση της Μονής, έτσι αυτή θα πρέπει να ονομάζεται Κωνσταμονίτου. Θεωρούμε όμως απίθανη την άποψη μερικών ερευνητών που ετυμολογούν την ίδια λέξη με τις πολλές καστανιές που υπάρχουν κοντά στη Μονή. Ιστορικά η Μονή αναφέρεται από τον 11ο αιώνα, οπότε συναντάμε μερικές φορές το όνομά της. Πιο καθαρά όμως μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της Μονής από τις αρχές του 14ου αιώνα, όταν καταστράφηκε από τους Καταλανούς πειρατάς, όπως και τόσες άλλες μοιραίες μονές του Αγίου Όρους. Τότε αναφέρονται ορισμένες προσπάθειες που έγιναν στην ανοικοδόμησή της για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας της. Σχετικά με το δεύτερο θέμα είναι ένα χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ιωάννη V Παλαιολόγου 1351, όπου μάλιστα γράφεται με τη σημερινή της ονομασία Μονή Κωνσταμονίτου. Με την ίδια αυτή ονομασία βρίσκουμε και στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους 1394, όπου έρχεται 16η στη σειρά των 25 μοναστηριών, καθώς και σε ένα χρυσόβουλο του Μανουήλ Β Παλαιολόγου, που ανάμεσα σε άλλα καθορίζει και τα σύνορα της Μονής. Σαν ευεργέτες και ανακαινιστές της Μονής αξίζει επίσης να αναφερθούν ο ηγεμόνας Γεώργιος Βράγκοβιτς και η πριγκίπισσα της Σερβίας Άννα η Φιλανθρωπινή. Ο αρχιστράτηγος της Σερβίας Ρόδιτς, που παρετήθηκε από το αξίωμά του και ήρθε και μόνας εδώ με το όνομα Ρωμανός, και άλλοι. Παράλληλα όμως αυτά τα κατοπινά χρόνια δεν ήταν και τόσο ευνοϊκά για την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Με την επικράτηση των Τούρκων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο φαίνεται ότι είχε και αυτή την ίδια τύχη με τις άλλες ιερές μονές. Άρχισαν οι μεγάλοι φόροι και σε συνδυασμό με άλλες κακοτυχίες της Μονής έριξαν σε μια βαριά και διαρκή οικονομική κρίση. Μια καλή εικόνα της Μονής τα χρόνια αυτά μας δίνουν ο Μητροπολίτης Σάμου Ιωσήφ, που το 1666 βρήκε σε αυτή μόνο 6 μοναχούς και το συγκύλιο του Πατριάρχη Νεοφύτου Ζήτα, με το οποίο έγινε κοινόβιο με ηγούμενό της τον Ιερομόναχο Γαβριήλ. Η αλλαγή όμως αυτή, λόγω της συνεχιζομένης φτωχίας και ακαταστασίας, πραγματοποιήθηκε μόνο αργότερα το 1818, όταν έγινε ο ηγούμενος ο Χρύσανθος, που εργάστηκε πολύ για την ανόρθωση της Μονής. Τα ίδια αυτά χρόνια 1819-20 η βασιλική γυναίκα του Αλή Πασά έδωσε αρκετά χρήματα στον παραπάνω ηγούμενο που βρισκόταν τότε στα Γιάννενα και με τα οποία αυτός ήρθε και ανοικοδόμησε ένα μέρος της Μονής. Μερικές όμως οριακές διαφορές
με τη γειτονική Μονή Δοχειατηρίου, την ταλαιπώρησαν για μία ακόμη φορά. Έτσι χρειάστηκε να έρθει εδώ ο δραστήριος μοναχός Σιμεών, που έγινε και ηγεμόνας της και ο οποίος στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα συγκέντρωσε πολλές δωρεές κυρίως από τη Ρωσία και φρόντισε πραγματικά για τη Μονή, την οποία και ανακαίνισε σε πολλά σημεία της. Τότε κτίστηκε και η βορεινή πλευρά, νοικοδομήθηκε το καθολικό και η Μονή ξεχρεώθηκε από τα μεγάλα χρέη της. Το σημερινό καθολικό της Μονής αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Στεφάνου είναι νεότερο, όπως είπαμε παραπάνω, κτισμένο στα χρόνια 1860-1871 στα ερείπια του παλαιότερου ναού. Ακολουθεί τον αγιορητικό τύπο χωρίς τοιχογραφίες, με μαρμαρόστρωτο το δάπεδό του και μαρμάρινο επίσης το τέμπλο του 1867. Εκτός όμως από τον κεντρικό αυτό ναό, διαθέτει 4 ακόμη παρεκκλήσια μέσα στον περίβολό της και άλλα 5 έξω από αυτόν. Τα πρώτα είναι τα εξής. Πρώτον, της Θεοτόκου 1871, με πολύ κομψό και ιδιότυπα ξυλόγλυπο το τέμπλο, πάνω στο οποίο φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης, όπου έκανε αρκετά θαύματα στη Ρωσία και και την εκεί ζητία του ηγουμένου και νέου κτήτωρα της Μονής Σιμεών στα χρόνια 1872-1876. Δεύτερον, του Αγίου Κωνσταντίνου, που χρησιμοποιήθηκε σαν καθολικό και καταστράφηκε και όταν κατεβαδαφίστηκε το παλιό και μέχρι να ανοικοδομηθεί το νέο, με λίγες νεότερες περισσότερο λαϊκής τέχνης στις ηχογραφίες. Τρίτο, των Αγίων Πάντων, μικρό και κατανυχτικό παρεκκλήσι. Και τέταρτον, του Αγίου Νικολάου Μεγαλύτερο στο νοσοκομείο γυροκομείο της Μονής. Τα ευρισκόμενα έξω από τη Μονή παρεκκλήσια είναι: πρώτον, των Αρχαγγέλων στα κημητήρια με παλαιότερα βημόθυρα, β, της Αγίας Τριάδος με μια περίοπτη θέση, σε μια περίοπτη θέση, γ, της Παναγούδας μέσα στη Ρεματιά με αξιόλογες μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, δέλτα του Αγίου Αντωνίου στη θέση της παλιάς μονής του Νεακίτου με ωραίο τέμπλο του 1670 και ε του Αγίου Νικολάου στον Αρσανά, που όμως δεν λειτουργείται γιατί ευρίσκεται σε διαφιλονικούμενη από τις ιερές, από τις μονές Κωνσταμονίτου και Διαδοχειορίου περιοχή και γιατί κατά την παράδοση εκεί γεννήθηκε παιδί στα χρόνια της Επανάστασης όταν είχε βρει καταφύγιο στο όρος ο άμαχος πληθυσμός της Χαλκιδικής. Από τα κοιμήλια της Ιεράς Μονής αξίζει να αναφέρουμε δύο από τις τρεις παλιές και θαυματουργές εικόνες μέσα στο καθολικό. Είναι του πρωτομάρτυρο Στεφάνου, που χρονολογείται πιθανόν από τον 8ο αιώνα και σύμφωνα με την παράδοση ήρθε στο Άγιον Όρος από τα Ιεροσόλυμα στην περίοδο της οικονομαχίας μόνη της κατά θαυμαστών τρόπων. Παρουσιάζει ίχνη από πυρκαγιά στο κάτω μέρος της και μία σχισμή στο αριστερό μάτι. Άλλες είναι της Θεοτόκου Οδηγητρίας 12ος αιών, την οποία δόρισε στην Ιερά Μονή καθώς λένε η Άννα η Φιλανθρωπινή, και της η Παναγίας Θεοτόκου Αντιφωνητρίας, για την οποία υπάρχει ο θρύλος ότι γέμισε ένα πιθάρι που βρισκόταν κάτω από την εικόνα της με λάδι. Φυσικά δεν είναι θρύλος, είναι μια πραγματικότητα, ένα μεγάλο θαύμα που οι ιστορικοί δυστυχώς και οι λαογράφοι δεν το αναφέρουν σαν θαύμα, το αναφέρουν σαν θρύλο. Το θαύμα, την παραμονή του Αγίου Στεφάνου έγινε αυτό το θαύμα και το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή. Σχετικά λένε ότι αντιφώνησε, δηλαδή διαβεβαίωσε για το θαύμα αυτό τον υπεύθυνο μοναχό Δοχιάρη, που στεναχωριόταν για την έλλειψη του λαδιού και μάλιστα στην πιο επίσημη ημέρα της Μονής. Επίσης υπάρχει ακόμη και μία μικρή εικόνα πάλι του Αγίου Στεφάνου που ανήκει στο 16ο αιώνα, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, κομμάτια από λείψανα πολλών Αγίων μέσα σε θαυμάσιες και κομψές λειψανοθήκες, σταυροί, ιερά άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη, ένας πολύ αξιόλογος βυζαντινός επιτάφιος, πολύτιμο Ευαγγέλιο με αργυρόχρυση επένδυση, δώρο της Βασιλικής, καθώς και πολλά χρήσιμα έγγραφα, χρυσόβουλα, μολυβδόβουλα κλπ. Η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής στεγάζεται πάνω
στον Άρθικα του Καθολικού περιέχει 110 χειρόγραφα, από τα οποία τα 14 είναι σε περγαμηνή, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό από έντυπα βιβλία. Η Ιερά Μονή Κωνσταμονίδου κατέχει την 20η θέση ανάμεσα στα αθωνικά μοναστήρια και ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα ζωής και, και διοίκησης, αριθμεί συνολικά γύρω στους 20 μοναχούς.